Ναι, είμαι ο Αλέξανδρος Ιωσεφίδης, είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εισηγήθηκα το θέμα της Λευκής Νύχτας της Χρυσοπόλεως. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος, έντονου αιτήματος από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου της Χρυσούπολης και με τη σύμφωνη γνώμη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας, ζήτησαν οι έμποροι της Χρυσούπολης να παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έως τη 12η νυχτερινή. Και αυτό το συζητήκαμε και ομόφωνα και αποφασίστηκε εκτός από την ομάδα του κ. Τρέλη και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα πάγιο αίτημα, έχει καθιερώθηκε και στην Καβάλα και καλό είναι, δεν υπάρχουν αντιδράσεις εκεί πέρα τοπικές και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και ο Εμπορικός Σύλλογος και εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε τα αιτήματα της κοινωνίας. Υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των καταστηματαρχών ναι, και μεγάλο. Αυτό μεταφράζεται σε κίνηση, σε κέρδος, σε τζίρο. Υπάρχει κίνηση, είναι μια γιορτή, έτσι, εισαγωγικά θα έλεγα. Αυξάνεται η κατανάλωση, το κλίμα το γιορτινό βοηθάει λίγο. Η πληρωμή των συντάξεων και των δώρων των Χριστουγέννων που γίνονται αυτές τις μέρες βοηθάει λίγο την κατανάλωση. Και γενικά λίγο τονώνεται η τοπική αγορά. Είναι μια αγορά που βρίσκεται σε άνθηση η αγορά της Χρυσούπολης. Κοιτάξτε, και η Χρυσούπολη καταρχήν είναι μια μεγάλη κομμόπολη της Καβάλας. Είναι το κέντρο της επαρχίας Νέστου, της παλαιπωτή ισχυρής επαρχίας Νέστου. Υπάρχει ενδιαφέρον, πάντως γενικά και η αγορά της Χρυσούπολης, όπως όλες οι αγορές σε αυτή τη χώρα, είναι σε μεγάλη κρίση εδώ τα τελευταία 5-6 χρόνια.